Ιωάννου, την πρώτη, πέμπτο κεφάλαιο και δέκα εδάφιο. Έψιλον κεφάλαιο, δέκα εδάφιο, επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Ως της πιστεύει στον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτό. Ως της δεν πιστεύει στον Θεό, έκαμε αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσε εις τη μαρτυρία την οποία εμαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνιον έδωκε εις ημάς ο Θεός, και αυτή είναι η ζωή, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ως της έχει τον Υιόν έχει την ζωή. Ως της δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει. Ταυτά έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και για να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς Αυτόν. Ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν τη είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον θέλει ζητήσει και ο Θεός θέλει δώσει σε αυτόν ζωή εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος, δεν λέγω περί εκείνης να ρωτήσει, πάσα αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστε σε γεννήθει εκ του Θεού φυλάτει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα. Και ο κόσμος όλος είναι εν το πονηρό, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζομεν τον αληθινόν. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Αλληλούια. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν μας βεβαιώνει ο Θεός, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωση να είναι τέκνα Θεού. Την εξουσία αυτή τη δίνει μόνο ένας που έχει την απεριόριστη ισχύ. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και αυτή την εξουσία την έχει στα χέρια του από το δύναμος Θεός. Τίποτα δεν γίνεται που δεν το ξέρει ο Θεός ή δεν το κάνει. Μέσα σε ένα απέραντο, ορατό και αόρατο σύμπαν, κυρίαρχος απόλυτα είναι ο Θεός. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι όλη η δημιουργία των αοράτων είναι άδεια. Στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα, αλλά είναι άδεια. Και απαρχής ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα έργο μοναδικό. Να πλημμυρίσει τον αόρατο, τον πνευματικό κόσμο με τα τέκνα του Θεού. Απαρχής. Προκαταβολής κόσμου έχει προγραμματίσει ο Θεός, έχει προσδιορίσει ο Θεός να πλημμυρίσει ο αόρατος πνευματικός κόσμος από τέκνα Θεού. Και τα τέκνα του Θεού να σκεφτούμε τα οποία θα είναι τότε ανώτερα των αγγέλων. Δεν δημιουργήθηκαν και δεν θέλησε ο Θεός να δημιουργήσει τα τέκνα του γιατί τότε θα ήταν δημιουργήματα. Αλλά ο Θεός αποφάσισε να τα γεννήσει. Είναι μια άλλη δημιουργία. Όλη η άλλη δημιουργία έγινε δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού. Ο Θεός όμως τώρα θα πλημμυρίσει τον αόρατο πνευματικό κόσμο, τον αόρατο για μας. Τη βασιλεία Του, όχι με δημιουργήματα μόνο, αλλά βασικά με παιδιά Θεού, με γεγεννημένους Υιούς Θεού. Και μάλιστα κάποια στιγμή θα γίνει και η μεγάλη υιοθεσία με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτό το σχέδιο ξεκίνησε απαρχής και το υπέροχο είναι ότι ενεργείται διαμέσου των ανθρώπων. Αυτό είναι το υπέροχο. Διαμέσου των ανθρώπων οι οποίοι τελικά θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα πλημμυρίσουν ως τέκνα Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών.
Όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, τους έβαλε στον κήπο της Εδέμ για να εργάζονται. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να εργάζεται. Ο Ιησούς Χριστός είπε, ο Πατέρας μου εργάζεται πάντοτε και εγώ εργάζομαι. Τα παιδιά του Θεού εργάζονται. Εργάζονται σε ένα περιβάλλον τέλειο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, όπου πατέρα τους έχουν τον ουράνιο, τον παντοδύναμο, το πιο τρυφερό, το πιο γλυκό που είναι αγάπη, αλλά ταυτόχρονα είναι και πύρ καταναλύσκων. Κύριό τους, διδάσκαλό τους, καθηγητή τους, φίλο τους, λυτρωτή τους, σωτήρα τους, έχουν τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Και διοικητή τους που να τους κατευθύνει, να τους οδηγεί, να τους αποκαλύπτει, να τους φανερώνει και να τους χαράζει το δρόμο μέσα από τον οποίο πρέπει να περπατάνε, έχουν τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Ένα τέλειο περιβάλλον. Αδελφοί αγαπητοί, ζούμε στον παράδεισο. Ήτανε τέλειο φυσικά περιβάλλον η Εδέμ, όπου έθεσε τον Αδάμ και την Εύα να εργάζεται και να το φυλάτει. Και είναι τέλειο το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μας έθεσε ο Θεός να εργαζόμαστε και να το φυλάτουμε. Οτιδήποτε σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, στο εμπιστεύθηκε για να εργάζεσαι και να το φυλάς. Πρώτα-πρώτα σου εμπιστεύθηκε τον εαυτό σου, την ψυχή σου. Με τα φόβου και τρόμου, λέει η Γραφή, εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Μετά σε έθεσε σε μια οικογένεια. Να εργάζεσαι και να τη φυλάς σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν γιος, σαν κόρη, σαν αδελφός, σαν αδελφή, σαν εγγονός, σαν παππούς. Ό,τι και να σου έχει δώσει, να το φυλάς και να το εργάζεσαι. Μετά σε έθεσε σε μια εκκλησία. Και μέσα στην εκκλησία να έχεις ευθύνη, ο Θεός σε έθεσε να εργάζεσαι και να τη φυλάτης. Αλλά και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει επιτρέψει ο Θεός να βρίσκεσαι, μα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική, είτε κοινωνική, είτε συγγενική, είτε οποιαδήποτε γειτονική, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, και αν σε έχει θέσει ο Θεός, σε έθεσε να εργάζεσαι και να φυλάς. Και ακόμη κάτι περισσότερο, όταν μας έσωσε ο Χριστός, μας έδωσε και μια εντολή. Πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία, να ομολογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, τα θαυμαστά τα οποία ζητάει από μας ο Θεός, δεν τα ζητάει σαν δικτάτορας με εντολή, αλλά μας τα παρουσιάζει, μας τα δίνει, μας βοηθάει να τα εκτελέσουμε για το δικό μας το καλό. Για το καλό το δικό μας και εδώ στη γη, για να απολαύσουμε τη ζωή και αυτή η εναυθονία, αλλά ιδιαιτέρως με πολύ καρπό εδώ στη γη, για να απολαύσουμε πλήρη το μισθό μας εκεί στον ουρανό. Και ο μισθός είναι αποτέλεσμα του κόπου εκάστου. Και στη ζωή μας αυτή, αδελφοί αγαπητοί, για πολλά πράγματα κουραζόμαστε. Για πάρα πολλά πράγματα κουραζόμαστε. Όμως ο Απόστολος Παύλος, λίγο πριν τελειώσει το έργο του επί της γης, είπε «Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη». Κουράστηκα αγωνιζόμενος τον αγώνα τον καλό. Και προς Κορινθίους λέει ότι εγώ θεμέλιο έθεσα, το οποίο κανένας άλλος δεν μπορεί να θέσει. Δεν μπορεί να τεθεί άλλο θεμέλιο παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κάθε ένας όμως από εσάς εργαζόμενος ας βλέπει πώς επικοδομεί. Επικοδομεί με χρυσάφι, με ασίμι, επικοδομεί με λίθους πολυτίμους. Πώς εργάζεται, πώς οικοδομεί, πώς χτίζει. Ή με χορτάρια, με ξύλα, με φύλλα. Μπορείς και με τα δύο να οικοδομήσεις. Αλλά όταν θα έρθει και θα έρθει η δοκιμασία του έργου σου, εάν έχεις οικοδομήσει με χορτάρια, με καλάμια και με ξύλα, θα κατακαεί και δεν θα μείνει τίποτα. Όρθιο, τίποτα δεν θα μείνει. Ρε, κάτι είχα κάνει, τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα. Και ο άνθρωπος αυτός ίσως και σωθεί διαπυρός. Αν όμως χτίζεις τώρα, κουράζεσαι και φυλάς το έργο το οποίο σου εμπιστεύτηκε ο Θεός με χρυσάφι, με ασίμι
Και με λίθους πολιτήμους θα περάσει φωτιά και το έργο θα μείνει αλόβητο. Και όλα αυτά θα είναι εις δόξα του Θεού Πατρός εδώ στη γη και εις ευλογία αιώνια δική σου στον ουρανό. Έχουμε, αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν μία αποστολή. Όλοι μας. Μέσα σε αυτό το οποίο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο μας έβαλε ο Θεός. Και πρέπει κάθε ένας από εμάς με μεγάλη σοβαρότητα, με προσοχή, με εξήτηση, να αναγνωρίσουμε την αποστολή μας αυτή. Να τη διακρίνουμε. Ένα παιδάκι όταν είναι ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών, δεν έχει αποστολή. Αποστολή έχει η μητέρα του, να το μεγαλώσει, να το βοηθήσει, ο πατέρας του να σπουδάσει, να αυξηθεί. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιεί ότι έχει αποστολή. Αποστολή να διαβάζει. Αποστολή να είναι προσεκτικός, αποστολή να έχει καλά αποτελέσματα στη ζωή του. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την αποστολή που ο Θεός μας έχει προσφέρει. Είναι μια προσφορά. Είναι η χάρις του Θεού. Μια συγκεκριμένη αποστολή. Και η συγκεκριμένη αυτή αποστολή είναι η ζωή σου. Η προσωπική σου ζωή, και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, υπάρχει ο φρόνιμος αλλά και ο άφρον χριστιανός, ο σοφός και ο ανόητος. Και έχει μια αποστολή, έχουν αποστολή και οι δυο, να χτίσουν μια οικία. Ο ένας όμως είναι επιπόλαιος. Όπου βρίσκεις την άμμο, είναι πιο εύκολο, ξέρετε πόσο εύκολο είναι να χτίσεις την άμμο. Το σκάψιμο είναι εύκολο, η θεμελίωση είναι εύκολη, η ύψωση είναι εύκολη, γι' αυτό τα παιδιά χτίζουν στην άμμο, γιατί είναι εύκολο. Με επιπολαιότητα λοιπόν διαλέγουν τον εύκολο δρόμο, οι ανόητοι, οι άφρονες χριστιανοί, να οικοδομήσουμε. Και στολίζουν, γιατί τους ενδιαφέρει το στόλισμα, και στολίζουν την οικία τους και τη φτιάχνουν και καλά κάνουν, να είναι και όμορφοι. Αλλά ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ομορφιά, όσο για τη στερεότητα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είτε με φωτιά, είτε με νερό, είτε με βροχές, είτε με ποτάμια, ό,τι χτίζουμε θα δοκιμαστεί. Κανένας αδόκιμος δεν θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας. Που ή δεν θα δοκιμαστεί ή θα δοκιμαστεί και θα αποτύχει. Κανένας. Στη Βασιλεία των Ουρανών πηγαίνουν αυτοί που δοκιμάζονται και νικάνε. Και τώρα φτάνουν στο κρίσιμο σημείο. Αυτή είναι η πίστη, η νική σας από τον κόσμο. Πρέπει να νικήσουμε. Συγγνώμη, αυτή είναι η νική σας από τον κόσμο, γιατί πρέπει να νικήσουμε. Και η νίκη για να νικήσουμε τον κόσμο είναι η πίστη μας. Και τώρα θα δούμε πόσο ο Απόστολος Ιωάννης οδηγεί με το λόγο του την καρδιά μας, τη σκέψη μας, τη λογική μας, τη ζωή μας, σε αυτή την πίστη, την τέλεια, που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών με σιγουριά και με ασφάλεια. Και λέγει, ως της πιστεύεις τον Υιόν του Θεού, έχει τη μαρτυρία μέσα του. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι να πιστεύουμε στον Υιόν του Θεού. Τι θα πει να πιστεύουμε? Να πιστεύουμε. Και όποιο και να ρωτήσει, λέει πιστεύω. Πίστης δεν είναι να πιστέψουμε σε μια αλήθεια. Πίστης να πιστέψουμε σε ένα πρόσωπο και στα λόγια του. Και πιο σωστά, να εμπιστευτούμε ένα πρόσωπο και τα λόγια του. Αυτό θα πει πίστης. Και επίσης έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει μια απόλυτη σιγουριά στην ελπίδα σου. Ελπιζομένων πεποίθησης. Απόλυτη σιγουριά. Ελπίζω στο Θεό με μια απόλυτη σιγουριά. Δεν έχω μια ελπίδα, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα με βοηθήσει, δεν θα με βοηθήσει. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα με τη χάρη του Χριστού να δούμε αυτή την πίστη πώς τη θέλει ο Θεός για τη ζωή μας. Θα με βοηθήσει, δεν θα με βοηθήσει, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Και να συγκρίνουμε αυτή την πίστη με τη φυσική πίστη του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος όταν δεν έχει αυτή τη φυσική πίστη είναι προβληματικός, έχει ψυχολογικό πρόβλημα, είναι άρρωστος. Ποιος δηλαδή? Αυτός φοβάται, γιατί δεν πιστεύει ότι θα φτάσει στο τέλος της ζωής του. Φοβάται τα μικρόβια.
Φοβάται, δεν πηγαίνει σε ξένα σπίτια, σου λέει τι θα μου δώσει να φάω, θα με δηλητηριάσει. Φοβάται να μπει στο αεροπλάνο, θα πέσει. Φοβάται να ανεβεί στο ανσασέρ, έχει κλειστοφοβία, λέει. Και αυτός ο άνθρωπος, και όσο λιγότερο πιστεύει, όσο λιγότερο υπάρχει αυτή η φυσική ανθρώπινη πίστη μέσα στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου, τόσο πιο δυστυχισμένος και άρρωστος είναι. Τόσο λιγότερο άνθρωπος είναι, τόσο λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας έχει, είναι βέβαιον ότι θα αποτύχει. Σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρης, τι οικογένεια να κάνει. Σαν επαγγελματίας, τι επάγγελμα να κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ο φυσικός άνθρωπος, του οποίου η πίστη φυσική είναι ελάχιστη ή δεν υπάρχει. Αλλά εκτός από το φυσικό άνθρωπο, γιατί το γεγεννηθέν της σάρκας είναι σάρξ. Το γεγεννημένο όμως εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος λοιπόν γεννιέται σε έναν καινούριο άνθρωπο, πνευματικό. Και γεννιέται κατά το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε, πρώτον με μια υπόσχεση και ένα μέλλον να πλημμυρίσει μαζί με όλους τους άλλους τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά γεννιέται εδώ στη γη, από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Και με το που γεννιέται, έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που ένα από αυτό είναι η πίστη. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μια καινούργια πίστη, την πνευματική πίστη, που έχει μια τέλεια σιγουριά στην ελπίδα του. Η ελπίδα δεν είναι αβεβαία. Και όταν ρωτάς κάτι, τι κάνεις, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτός δεν πιστεύει ότι θα πάνε καλά. Και βάζει αυτό το ελπίζω έτσι για να δείξει. Ελπίζω. Η ελπίδα του χριστιανού είναι βεβαία και ασφαλής. Γιατί στηρίζεται στον Χριστό και στα λόγια του. Και δεύτερον, μια βεβαιότητα, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, μια βεβαιότητα για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Και αυτή τη βεβαιότητα δεν είναι, είναι γνώσεις. Διαπίστεως νοούμε, διαπίστεως νοούμε, όχι πιστεύουμε, διαπίστεως νοούμε ότι τα πάντα έγιναν από το Θεό με το Λόγο Του. Είναι μια νόηση, είναι μια γνώση, το ξέρουμε. Επίσης, τι λέει η Γραφή, εξεύρωμεν ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις ημάς νόηση. Δια της πίστεως λοιπόν λαμβάνουμε νόηση. Και εδώ και εις ημάς νόηση διαναγνωρίζομεν, όχι αν πιστεύουμε, διαναγνωρίζομεν τον αληθινό. Τώρα γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί δια της πίστεως ο Θεός έδωκε εις ημάς νόηση, επίγνωση. Όχι απλή γνώση, επίγνωση. Και γνωρίζουμε τον αληθινό. Και ο αληθινός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο τον γνωρίζουμε, αλλά και ήμεθα μέσα στον αληθινό. Και τον γνωρίζουμε και είμαστε μέσα στον αληθινό, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο αληθινός. Και μάλιστα φοβόμαστε, απομακρυνόμεθα, φροντίζουμε, προσέχουμε να μένουμε μακριά από τα ψεύτικα, από τα είδωλα. Πίστης λοιπόν μας δίνει νόηση. Σε ποιον δίνει νόηση, στον αναγεννημένο. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και μαζευτήκαν οι μαθητές του, διήνυξεν αυτόν τον νουν δια να εννοήσωση τας γραφάς, όχι να πιστέψωση τας γραφάς, να εννοήσωση, να καταλάβουνε, να γίνουν κτήμα τους οι γραφές, να γνωρίσουνε τον αληθινόν τον Ιησού Χριστό. Για μας ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μια θρησκεία, μια θεωρία. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε, του σφίξαμε, που λέει ο λόγος, το χέρι, και μάλιστα η γνώση μας είναι πιο στερεά από αυτή που λέμε χαίρο πολύ που σε γνώρισα. Μια επίγνωση, μια απόλυτη βεβαιότης. Απόλυτη βεβαιότης, απόλυτη σιγουριά. Αυτή λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η πίστης μας δίνει, έχει μια μαρτυρία από το Θεό. Και αυτή είναι η μαρτυρία. Με αυτή την πίστη έρχεται ο Θεός και δίνει μια μαρτυρία σε μας. Η μαρτυρία αυτή λέει μένει εν εαυτό, το ξαναδιαβάζω. Ώστις πιστεύει κατά αυτόν τον τρόπο εις τον αιών του Θεού, έχει τη μαρτυρία εν εαυτό. Έχει μια μαρτυρία από το Θεό μέσα του. Πολλές φορές λέμε και ακούμε να λέμε τους ανθρώπους,
Έχω μια βεβαιότητα μέσα μου, έχω, πιστεύω μέσα μου. Δεν είναι αυτή η μαρτυρία, αδελφοί. Η μαρτυρία από το Θεό είναι μια απόλυτη, τέλεια, πλήρης βεβαιότητας. Έχουμε ζωή αιώνια. Τέλειωσε. Έχουμε. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι ένα θαύμα. Γιατί τα λόγια αυτά ανθρωπίνως είναι κούφια. Βιβλίο ζωής, ζωή αιώνιος. Τι λέει ο φυσικός άνθρωπος? Ο φυσικός άνθρωπος, σε αντίθεση με τον πνευματικό, φυσικός άνθρωπος λέει, όπου πάνε όλοι θα πάω και εγώ. Υπάρχει, δεν υπάρχει? Ποιος έχει πάει να ξέρει? Ποιος θα μας τα πει? Ξέρω εγώ, η γιαγιά μου έλεγε. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος εκεί στις Ινδίες και άλλος ένας σοφός εκεί στην Κίνα που ξέρεις τι είπε, και βγάζουν διάφορες θεωρίες. Όμως δεν είναι αυτό η μαρτυρία. Αυτή είναι η μαρτυρία των ανθρώπων. Και η μαρτυρία των ανθρώπων δεν έχει καμία δύναμη και δεν έχει καμία ισχύ και καμία κατεύθυνση δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Εμείς έχουμε τη μαρτυρία από το Θεό και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα μόνο που συμβαίνει και δεν το καταλαβαίνουμε. Ένα μεγάλο θαύμα, παραδείγματος χάρη, είναι όταν γεννιέται ένα παιδί ότι βλέπει. Αλλά το θεωρούμε φυσικό. Μεγάλο θαύμα όμως είναι ότι βλέπει. Εκείνο το οποίο εμένα με κάνει στα μικρά παιδιά και θαυμάζω, είναι που καταλαβαίνουμε. Ενώ λες τώρα πόσο είναι, 12 μηνών, 13 μηνών, τι να καταλαβαίνει? Όλα τα καταλαβαίνουμε. Έχουν νόηση. Αυτή τη νόηση κάποιος τους την έχει δώσει. Όταν διψάνε, κάνουν και ζητάνε νερό. Δείχνουν, φωνάζουν, το φόλκ, έχουν νόηση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν να εκφράζονται. Ακόμη, θα μάθουν και αυτό. Μπορεί να μην ξέρουν και τις λέξεις που τους λες, αλλά έχουν νόηση. Δηλαδή έχουν πνεύμα μέσα τους. Δεν είναι σαν το γαϊδουράκι που δεν έχει νόηση. Σαν το κατσικάκι, σαν το σκυλάκι. Ο άνθρωπος έχει νόηση, έχει πνεύμα μέσα. Και ο πνευματικός άνθρωπος έχει νόηση, έχει πνεύμα μέσα. Δια της πίστεως. Και έχει νόηση. Μια διαφορετική νόηση. Τη μαρτυρία του Θεού. Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, σε αυτή τη μαρτυρία του Θεού, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχω ακούσει ένας παπάς μου, είχε πει μεγάλος. Λέω, πιστεύεις στην αιώνια ζωή? Αδερφέ μου, λέει, τώρα για να τα πούμε μεταξύ μας, πώς μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει? Έτσι να μου λέει, σαν άνθρωποι μεταξύ μας, τίποτα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει στην αιώνια ζωή? Ελπίζω. Δεν πιστεύω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο άνθρωπος χάνεται. Αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις, λέω, και να φανταστείς ότι ο άνθρωπος ζει αιώνια. Όταν θα πάμε εκεί θα τα μάθουμε όλα. Λέω, όχι. Εδώ θα τα μάθουμε όλα. Και ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Δεν σας λέγω δούλους μου πλέον. Ξέρετε πότε τους έλεγε δούλους τους? Στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας. Δούλοι του θανάτου. Τώρα λέει, δεν σας λέγω δούλους μου. Φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα ήκουσα παρά του πατρός μου σας εφανέρωσα. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι, και αυτό είναι το μέγα θαύμα, δεν είναι να έρθει κάποιος διδάσκαλος, μέγας διδάσκαλος, να μας δώσει μια μεγάλη διδασκαλία, σπουδαία, είτε οικονομική, είτε πολιτική, είτε κοινωνική, είτε θρησκευτική, και να φτιάξει μια καινούργια φιλοσοφία που την ακούμε, διαβάζουμε, 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 τη μελετάμε και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός όταν λέει, όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, είπα, φανέρωσα σας, τα γράφουμε στην καρδιά μας. Γιατί είναι ο Δημιουργός μας. Είναι αυτός που ξέρει την καρδιά μου, την καρδιά σου, είναι αυτός που ξέρει το πνεύμα μου. Τα ξέρει όλα. Και έρχεται λοιπόν και λέει, δίνηξεν το νου για να εννοήσωση τα σγραφάς. Δίνηξε την καρδία της Λυδίας για να μπορεί να ακούει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Δηλαδή αν δεν ανοίξει την καρδιά της Λυδίας δεν μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί. Και να τον ακούει και να τον καταλαβαίνει δηλαδή. Μπορεί να ακούει αλλά δεν τον καταλαβαίνει. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Όποιος λοιπόν πιστεύει στον Ιησού Χριστόν έχει αυτή τη μαρτυρία, αυτό το θαύμα, αυτή τη νόηση από το Θεό μέσα στην καρδιά. Και η μαρτυρία αυτή είναι ότι ζωή αιώνιο έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Τι είναι η μαρτυρία? Δεν είχαμε ζωή αιώνιο.
Δεν είχαμε. Είμαστε μες στο σκοτάδι. Αλλά η μαρτυρία που έχουμε τώρα, η νόηση την οποία έχουμε τώρα, η φανέρωση που έχουμε τώρα, η αλήθεια που μας αποκαλύφθηκε μέσα στην καρδιά μας είναι: ήμασταν στο σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Ήμασταν στο θάνατο και μας έφερε στην Ανάσταση. Ήμασταν στην αμαρτία και μας έφερε στον αγιασμό και την καθαρότητα. Όχι γιατί γίναμε καλοί άνθρωποι, γιατί πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έχισε το αίμα του για να καθαρίζονται οι αμαρτίες μας. Είναι η πίστη, η μεγαλειώδης αυτή πίστη του πνευματικού ανθρώπου που είναι η μαρτυρία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Είναι ένα θαύμα η πίστη. Ως της έχει τον Υιόν, τώρα πρέπει να συνεχίσουμε, πιστέψαμε, αλλά πρέπει τώρα και να μείνουμε. Πρέπει και να μείνουμε. Λέει η γραφή στον Ισαΐα κάτι που πολύ μου αρέσει, πάντοτε το προσέχω, το διαβάζω και στην αρχή δεν το είχα καταλάβει και καλά μέχρι που ένας καλός αδερφός μου το εξήγησε. Λέει η γραφή, ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επί λόφου παχυτάτου και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσε, διαβάζω από τον Ισαΐα 5ο κεφάλαιο και 1ο εδάφιο, και εφύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε αγριοστάφυλλα. Πάντα αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν τα πιο εκλεκτά σταφύλια, κλίματα, να φυτευτούν στο πιο εκλεκτό τόπο, το ξαναλέω. Αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν τα πιο εκλεκτά κλίματα να φυτευτούν στον πιο εκλεκτό τόπο και να καλλιεργούνται από τον πιο κατάλληλο γεωργό. Αντί να βγάλουν σταφύλια, να βγάλουν αγριοστάφυλλα. Φυσικά, με το φυσικό τρόπο σκεφτόμουν. Και δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοια, γιατί ο πατέρας μου είχε αμπέλια και βγάζανε καλά σταφύλια. Μέχρι που ένας αδελφός μου το εξήγησε πολύ καλά και το θυμήθηκα βέβαια, όταν και ο πατέρας μου φύτευε αμπέλια. Δεν φύτευες ποτέ σταφύλια ήμερα. Τα ήμερα σταφύλια, αν τα φυτέψεις, θα ξεραθούν γρήγορα. Είναι ευαίσθητα σε αρρώστιες, σε φιλοξήρα και ξεραίνονται και δεν έχουν και πολύ καρπό. Δεν έχουν δύναμη μέσα τους. Και τι κάνουν οι άνθρωποι οι σοφοί? Παίρνουν ένα άγριο σταφύλι, τον μπολιάζουν και το φυτεύουν. Ή παίρνουν άγρια, τα φυτεύουν και τα μπολιάζουν μετά, έτσι έκανε ο πατέρας μου. Αυτό το σταφύλι τώρα έχει δύναμη. Έχει ρίζες βαθιές, έχει δύναμη, είναι μπολιασμένο. Είναι εκλεκτό κλίμα. Υπάρχει περίπτωση αυτό το εκλεκτό κλίμα να μην κάνει καλά σταφύλια, βέβαια. Όταν δεν πιάσει τον πόλη. Όταν δεν μείνει ο άνθρωπος. Όταν δεν σταθεί. Τον πόλιασες, αλλά τον πόλη ξέφυγε. Τότε θα βγάλει αγριοστάφυλλα. Θα μείνει το άγριο, γιατί φεύγει το ήμερο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού τι μας λέει. Ως της έχει τον Υιόν έχει τη ζωή. Δεν είναι μόνο να πιστεύσεις, να δεχθείς τον Ιησού Χριστό, να γίνεις τέκνο Θεού. Πρέπει τώρα να μείνεις και στο Χριστό. Ως της μένει σε μένα και εγώ σε Αυτόν, φέρνει πολύ καρπό. Εάν δεν φέρει καρπό, λέει ο Χριστός, το κόβω και το πετάω έξω. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσείς είσαστε τα κλίματα. Πάν κλίμα το οποίο δεν φέρνει καλό καρπό, μα πώς γίνεται να μην φέρει καλό καρπό? Γιατί τον πόλη δεν έπιασε. Το κόβω και το πετάω στη φωτιά. Θα μείνεις στο Χριστό. Όποιος έχει το Χριστό και το έχει, δεν είναι τώρα, όποιος το είχε. Εγώ κάποτε αναγεννήθηκα, τώρα τι κάνεις? Κάποτε με ευλόγησε ο Θεός και με βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο και τώρα τι κάνεις? Τώρα, σήμερα, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, πώς είσαι? Όποιος έχει τον Υιόν, αυτός έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιόν, αν και κάποτε τον είχε, και τη ζωή δεν έχει. Αντί για σταφύλια, τι κάνει? Αγριοστάφυλλα. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να περιμένει ο Θεός να κάνεις σταφύλια και εσύ να κάνεις αγριοστάφυλλα. Να πούμε μια παραβολή. Ήταν ένας, έφυγε από την Ιερουσαλήμ, πήγε προς την Ιεριχώ, εκεί τον πιάσανε ληστές, τον ληστέψανε, τον πληγώσανε, τον αφήσανε μηθανή. Όμως ο Κύριος είχε σταφύλια εκλεκτά στο ναό, έναν ιερέα.
Και κατά συγκυρία, δηλαδή κατά το θέλημα του Θεού, του λέει, γιατί τον αγαπάει τον τραυματισμένο, του λέει πήγαινε να περάσεις από εκεί και οδήγησε τα βήματά του χωρίς να το καταλάβει. Για να τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, ποιος θα τον βοηθήσει, ποιον θα εμπιστευτώ. Τον μόνο που μπορώ να εμπιστευτώ είναι τον ιερέα. Τον που εργάζεται στο έργο το δικό μου. Θυμάστε πως αρχίσαμε. Εργάζεται και φυλάτη. Αυτό τώρα απαιτεί. Αυτό τώρα ζητάει ο Θεός από τον ιερέα. Να εργαστεί για αυτό το οποίο του δίνει ο Θεός και να το φυλάξει κιόλας. Είναι το μπολιασμένο κλίμα, είναι το εκλεκτό κλίμα που πρέπει να φέρει καρπό τώρα. Περνάει ο ιερέας και φεύγει. Γιατί χίλιες δικαιολογίες μπορώ να βρω για να τον δικαιολογήσω τον ιερέα. Γιατί είχε δουλειά, γιατί βιαζότανε, γιατί φοβότανε, γιατί πού, ό,τι θέλεις μπορείς να βρεις. Αλλά έφυγε όμως. Περίμενε στα φύλλα και έκανε αγριοστάφυλλα. Όποιος έχει τον Υιόν έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει τη ζωή. Και ο Υιός έχει καρπό, έχει αποτέλεσμα. Λέει, έκανα λάθος με τον ιερέα να φωνάξω τον Λεβίτη τώρα. Φωνάζει τον Λεβίτη, πήγαινε από εκεί. Το ίδιο και ο Λεβίτης. Και ποιον καλύτερο θα μπορούσε κατά συγκυρία ο Θεός να στείλει για να βοηθήσει αυτόν τον τραυματισμένο και τον μηθανή. Ποιον άλλον καλύτερο από τον ιερέα και τον Λεβίτη. Ποιον άλλον καλύτερο από τον πρεσβύτερο και τον διάκονο. Από τον παλιό αδερφό, από τον χριστιανό, ποιον άλλον καλύτερο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί ο Θεός λέει εδοκίμασε τον Εζεκία για να γνωρίσει τα της καρδίας του, ό,τι είχε μέσα του. Και απεδείχθηκε αδόκιμος. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Κανένας αδόκιμος δεν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δοκιμαστεί και θα εισέλθει και δεν υπάρχει άνθρωπος που δοκιμάστηκε και απέτυχε και θα εισέλθει. Θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών ο ιερεύς και ο Λεβίτης. Δεν μη φαίνεται. Γιατί δεν αγαπούσε τον πλησίοντος τον εαυτόν του καθόλου μάλιστα. Βάρος του προκαλούσε ο πλησίοντος όταν χρειάστηκε να τον υπηρετήσει, όταν χρειάστηκε την καρποφορία. Αυτό είναι ένα κλίμα που δεν φέρνει καρπό έξω για πέταμα, για κάψιμο. Ταύτα σας έγραψα προς εσάς, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, τους πιστεύοντας τελικά, όχι τους πιστεύσαντας, αυτούς που πιστεύσανε, πιστεύουνε και συνεχίζουν να πιστεύουνε εις το όνομα του Υιού του Θεού για να γνωρίζετε, να έχετε αυτή τη βεβαιότητα, τη μαρτυρία αυτή ότι έχετε ζωή αιώνιον και για να συνεχίζετε να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός ο Δημιουργός διά του Ιησού Χριστού έφτιαξε το σύμπαν, τα αστέρια, το φυσικό κόσμο λέω. Αλλά δεν τον εγκατέλειψε, τον συντηρεί, τον διατηρεί. Πάλι ο Θεός διά του Λόγου, διά του Ιησού Χριστού. Τώρα και εμάς, μας αναγέννησε ο Θεός με το λόγο τον Άγιο και το Πνεύμα το Αγαθό. Και τώρα μας συντηρεί. Και ακούστε τι λέει. Αυτά σας τα έγραψα και όταν ακούω έτσι, δεν πάει το μυαλό μου στον Ιωάννη, πάει το μυαλό μου στον αληθινό συγγραφέα. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός, αυτά σας τα έγραψα παιδιά μου, εγώ ο Θεός, με τα χέρια του Ιωάννη. Αυτά σας τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στον Υιόν του Θεού, για να έχετε αυτή τη βεβαιότητα και την επίγνωση ότι έχετε ζωή αιώνιον και να συνεχίζετε. Άρα λοιπόν η μαρτυρία δεν είναι μόνο να μας βεβαιώσει ότι έχουμε ζωή αιώνιον, αλλά να μας βεβαιώσει και κάτι άλλο, ότι αν συνεχίζουμε να πιστεύουμε εις το όνομα του Υιού του Θεού θα έχουμε ζωή αιώνιον. Αν η πίστη μας λιγοστέψει, αν η πίστη μας σταματήσει, αν η πίστη μας τραυματιστεί, πάει η ζωή αιώνιος. Και αυτό το ξέρει πιο καλά από όλους μας ο διάβολος. Γιατί δεν μπορεί να μας αγγίξει. Εξεύρωμεν ότι πας γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστε σε γεννήθει εκ του Θεού φυλάτει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Μπορεί να τον αγγίξει, δεν μπορεί να μας αγγίξει. Αλλά δεν μπορεί να μας βλάψει, δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Ήταν ανθρωποκτόνος, δεν μπορεί να μας σκοτώσει, δεν μπορεί να μας, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Είναι νικημένος. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο.
Γιατί εμείς είμαστε του Κυρίου. Γιατί έχουμε εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας αγγίζει. Ο διάβολος λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αλλιώς δεν μπορεί να μας νικήσει παρά μόνο αν μας λιγοστέψει ή διακόψει την πίστη μας. Γιατί όσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον Υιόν του Θεού, στον Ιησού Χριστόν, τόσο η μαρτυρία του Θεού μας βεβαιώνει και μας δίνει νόηση και επίγνωση του Ιησού Χριστού και είμαστε νικητές. Με τη νίκη τη νικήσασα τον κόσμο που είναι η πίστη μας. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος τώρα πώς θα μας λιγοστέψει την πίστη. Να βρει τρόπο. Και έχει 2-3 συγκεκριμένους και γνωστούς από αρχής τρόπους. Ο πρώτος είναι να σε πλανήσει. Αλήθεια το ότι είπε ο Θεός να μην φάτε κανένα από το δέντρο του παραδείσου. Ψεύτης. Ο πλανών την οικουμένη όλη με ψέματα. Να διαστρέψει τα λόγια του Θεού. Να τα εξουθενήσει τα λόγια του Θεού. Να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την εμπιστοσύνη του. Θυμάστε τι είπαμε ότι είναι η πίστης. Εμπιστευόμαστε τον πρόσωπο Χριστόν Ιησούν, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν και τα λόγια του. Αυτό είναι πίστης. Δεν είναι πιστεύω και ο Θεός του και ο διάβολος πιστεύει και φρύτη τι ο Θεός είναι ένας. Εμείς εμπιστευόμαστε τον Χριστό και τα λόγια του. Αυτό θέλει να μας καταστρέψει, να καταστρέψει τους ανθρώπους ο διάβολος, την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό, ότι είναι ζωντανός, ότι μας αγαπάει, ότι είναι ο βοηθός μας, ο Κύριός μας, ο Θεός μας, ο αληθινός Θεός και στα λόγια του. Μην τα ακούς τώρα, μην γίνεσαι τόσο φανατικός. Πολύ φανατικοί είσαστε εσείς οι χριστιανοί. Δεν είμαστε φανατικοί, πιστοί είμαστε. Εμπιστευόμαστε στα λόγια του. Μα έτσι κατά γράμμα του νόμου είσαστε. Όχι, του Πνεύματος του Αγίου είμαστε. Όπως μας οδηγεί, εισπάσαν την αλήθεια μέσα από τα λόγια του Χριστού. Μα εσείς είστε πάρα πολύ φανατικοί. Εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ φανατικοί. Κάνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν αλλάζουμε το Ευαγγέλιο. Δεν νερώνουμε το κρασί μας. Δεν γινόμαστε χλιαροί. Ναι, αυτό ναι. Αυτό δεν είναι φανατισμός. Και αν θέλετε, αδερφοί αγαπητοί, να γίνουμε και κάτι που δεν είμαστε, να γίνουμε ζηλωτές. Ζηλωτές των πνευματικών, ζηλωτές της αλήθειας, ζηλωτές στο έργο του Θεού, ζηλωτές στο Χριστό, ζηλωτές στα πνευματικά. Δεν είναι φανατισμός ο ζήλος. Δοξάζεται ο Θεός με το ζήλο μας. Και μακάρι όλοι να είμαστε ζηλωτές στα πνευματικά, στο Λόγο του Θεού και στην Βασιλεία των Ουρανών. Ζηλωτές. Ταύτα λοιπόν σας έγραψα, σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Χριστού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και να συνεχίζετε να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Γιατί? Γιατί τότε έχετε παρησία. Αλληλούια. Ποιος μας δίνει αυτή την παρησία? Μαρτυρία του Θεού, ότι έχουμε ζωή αιώνιον. Ότι πιστέψαμε τον αληθινό. Ότι μένουμε στον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, ότι εμπιστευόμαστε τα λόγια του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όλους τους πιστεύοντας. Όλα αυτά μας δίνουν μια παρησία, όχι εγωισμό, ούτε αυταπάτη, ούτε ουτοπία, ούτε χήμερα, μια παρησία. Και αυτή η παρησία είναι η βεβαίωση της πίστης μας, η νόηση. Ο Χριστός μ' αγαπάει, το πιστεύεις αδερφέ? Ο Χριστός μ' αγαπάει. Αυτό είναι παρησία. Μ' αγαπάει. Πολύ, πάρα πολύ μ' αγαπάει. Τόσο που δεν λυπήθηκε το αίμα του, την ψυχή του και την έδωσε για μένα. Μα για μένα, για σένα. Και ο Πατέρας μ' αγαπάει. Έχω τον καλύτερο Πατέρα. Τον ουράνιο που μ' αγαπάει. Και έχω παρησία. Έχω παρησία να μπω μέσα στο ταμείο μου και να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Έχω παρησία ότι θα με συγχωρέσει. Έχω παρησία ότι θα μπω μέσα στο ταμείο μου και θα κλάψω και θα με παρηγορήσει. Έχω παρησία να του πω ότι δεν είμαι καλός. Έκανα πάλι λάθος. Αλλά αυτή η παρησία είναι και
εδράζεται και έχουμε αυτή την επίγνωση, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί ο Θεός με αγαπάει. Και όπως μου λέει, θέλω να μ' αγαπάς με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Έτσι ακριβώς πρώτος αυτός μας αγάπησε. Έτσι ακριβώς. Δεν αγαπήσατε εσείς εμάς, πρώτος εγώ σας αγάπησα. Με αγάπηση αιώνια. Και έχω παρησία. Δεν ξέρω τι λες εσύ που με κατηγορείς. Δεν ξέρω, διάβολε, τι λες εσύ που μονιδίζεις. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου με αγαπάει. Ο πατέρας μου θα με συγχωρέσει. Και έκανα λάθος και αμάρτησα και τα έκανα μουσκεμά όλα. Και δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά ξέρω ότι θα ανέβω απάνω να πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Θα μου ανοίξει την αγκαλιά, θα με αγκαλιάσει. Θα μου βγάλει τα βρώμικα ρούχα. Θα σφάξει ακόμη και το μόσχο το σιτευτό. Γιατί με αγαπάει. Έχω παρησία. Ξέρεις τι θα πει, σ' αγαπάει. Μπαίνω σε ένα, στα σπίτι ενός αδελφού που ξέρω ότι με αγαπάει. Μπαίνω μέσα, ανοίγω τα ψυγεία, ανοίγω τις πόρτες, κοιτάω, ελέγχω και τον βλέπω και γελάει. Το λέει, τι κάνει πάλι αυτός εκεί. Πω, πω, δεν έχει καθόλου ευγένεια μέσα του. Δεν με κοιτάει έτσι. Με κοιτάει με ανοιχτή καρδιά. Έλα αδερφέ, τι θες να σου βάλω. Λέω, παίρνω μόνος μου, παίρνω μόνος μου. Τι θέλεις να σου, τίποτα αδερφέ, θα πάρω μόνος μου, κάτσε εσύ, σαν το σπίτι σου του λέω, σαν το σπίτι σου. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Έχω παρησία όταν μπαίνω στο ταμείο μου, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Λέω, Χριστέ μου, εσύ μπορείς να με δικαιολογήσεις τώρα. Βέβαια, να σε δικαιολογήσω. Χριστέ μου, μπορείς τώρα να μπεις μπροστά, γιατί έτσι πως τα έκανα, δεν θέλω να φανεί η ασχημοσύνη μου, θέλω να φανεί η ομορφιά σου. Να μπω. Παράκλητε, μπορείς να μου πεις τι να κάνω τώρα, πώς να διορθωθώ, πώς να αλλάξω πορεία, έκανα λάθος, μπορώ να σου πω. Ζούμε σε ένα τέλειο περιβάλλον, αδελφοί, μέσα στο ταμείο μας, τέλειο περιβάλλον. Μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, που είναι η χάρις του Χριστού, ξέρεις θα πει χάρις Χριστού. Να βρίσκεις χάρη πάντοτε δια του Ιησού Χριστού, στα λάθη σου, στα αμαρτίες σου, στις τεμπελιές σου, στις αδιαφορίες σου. Και την οδηγία, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Να σε σοφίζει ο παράκλητος. Να μην είσαι σε αμηχανία. Τι να κάνω. Να έχεις οδηγό, να έχεις διοικητή. Αλληλούια. Αμήν αδερφοί. Έχουμε παρησία. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς τον Θεό. Ότι εάν ζητώμεν κάτι κατά το θέλημα αυτού μας ακούει. Αυτή είναι η παρησία. Μπαίνουμε στο ταμείο και πιστεύω ότι έχει ανοίξει ένα αυτί ο Θεός τεντωμένο. Τι θέλεις παιδί μου. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, έρχεται καμιά φορά κάποιος αδερφός, αλλά να το πω έτσι πιο συναισθηματικά. Ερχόντουσαν όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά μου και μου λέει, μπαμπά θέλω να σου πω κάτι. Όπου χτύπαγε η καρδιά μου, λέω τι θέλει να μου πει τώρα. Κακό, καλό, τι έχει κάνει, τι θέλει, κάτι θέλει. Έλα πάμε. Πηγαίναμε και είχα τα αυτιά μου τεντωμένα. Προσευχόμουν. Κάτι συμβαίνει. Και έρχεται τώρα, έρχονται τώρα ένας αδερφός, μια αδερφή και μου λέει, αδερφέ θέλω να σου πω, τεντωμένο τα αυτή. Ο Χριστέ μου να μην πω τίποτα λάθος. Μην κάνω κανένα λάθος. Μην πω πράγματα που δεν πρέπει. Ό,τι βγει από το στόμα μου να είναι δικά σου λόγια για να είναι καλά λόγια. Άνοιξε μου το στόμα, ψώμησε με το λόγο σου. Αλλά τεντώνω τα αυτιά μου. Και όταν πηγαίνω στο ταμείο, ξέρω ότι ο πατέρας μου τεντώνει τα αυτιά του. Και του λέω, πατερούλη μου, και μου λέει, παιδί μου, τι θες. Και εκεί τα λέμε. Να μπαίνετε να τα λέτε, αδελφοί. Να μπαίνετε. Να μάθετε, να μάθουμε όλοι μας. Γιατί οι μαθητές μας τα αυξανούν, να μάθουμε αυτή την ευλογημένη στιγμή. Που εν το κρυπτό, ο πατέρας σου εν το κρυπτό. Θα ακούσει. Θα σ' ακούσει. Τι είναι η παρησία, εξεύρωμε ότι μας ακούει. Όχι βέβαια να του ζητήσουμε ανοησίες, κατά το θέλημά του. Είναι πολύ σοβαρό αδερφοί αγαπητοί να ξέρουμε ότι μας ακούει κάποιος. Και αυτός ο κάποιος να είναι ο παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Δεν είναι θαυμαστό. Να ξέρω ότι κάποιος με ακούει. Πολλές φορές έχω βρεθεί, λέω τώρα αυτό με ποιον να το μοιραστώ.
Βαρύ είναι. Δεν μπορώ ούτε με τη γυναίκα μου, ούτε με... δεν μπορώ. Λέω, τι να κάνω τώρα. Αμέσως λέω, θα πάω σε αυτόν που με ακούει. Και μπαίνω εκεί μέσα. Έλα τώρα να σου πω αυτά που δεν μπορεί να τα ακούσει κανένας άλλος. Μας ακούει, αδελφοί. Το ξέρεις. Μας ακούει. Και έχει καλά αυτιά. Και μας ακούει με την καρδιά, με το πνεύμα. Και αν εξεύρωμεν λέει ότι μας ακούει, όλα, οτιδήποτε και αν ζητήσωμεν, προσέξτε, όχι πιστεύομεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρά αυτού. Εξεύρωμεν ότι τα λαμβάνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε πίστη. Η πίστη μας οδηγεί στη νόηση. Γι' αυτό η πίστη μας δεν είναι μία πίστη έτσι με αμφιβολίες. Η πίστη δια του ονόματος του Ιησού Χριστού μας οδηγεί στη νόηση, στην επίγνωση, στη γνώση των πραγμάτων. Δια πίστεως εννοούμε ότι ο Θεός έπλασε και δημιούργησε τα πάντα. Το εννοούμε. Τι είπε, γεννηθεί το φως. Και πώς ήταν η γη, άμορφος, έρημος, σκοτάδι παντού. Και μετά έγινε η δημιουργία. Είσαι βέβαιος, 100%. Γιατί το γράφει ο Λόγος του Θεού και τον πιστεύω. Και ο Θεός μέσα από την πίστη μας οδηγεί στη νόηση της αλήθειας. Οι άλλοι πιστεύουν φιλοσοφίες ψεύτικες. Εμείς γνωρίζουμε, εννοούμε δια της πίστεως όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Για όλα τα πράγματα. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο μυστήριο το αποκεκριμένο προκαταβολής κόσμου περί του Υιού του Θεού είναι κεκριμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Πάντες. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν γνώση. Και εγώ έψαχνα. Τη γνώση. Εκείνη τη γνώση που έρχεται. Τη φώτιση. Να τη γνώση, να τη φώτιση, να η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Όλοι, δια της πίστεως εννοούμε τον αληθινό. Όμως πρέπει να εργάζεσαι και να φυλάτης. Εάν δεις τον αδελφό σου αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θανάσιμον, προσέξτε, θέλει ζητήσει και ο Θεός θέλει δώσει σε αυτόν ζωή αιώνια. Συνεχίζω, ξαναλέω. Εάν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνουμε, τώρα το κατάλαβα αυτό, τελευταία. Και θέλω να το καταλάβουμε όλοι, αδερφοί, γιατί είναι γραμμένο. Εάν εξεύρωμεν, επειδή έχουμε παρησία, ότι ακούει εμάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Εάν τις είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία ενοχή θανάσιμων, θέλει ζητήσει και εξεύρωμεν ότι μας ακούει. Και ο Θεός θέλει δώσει ζωή σε αυτόν. Πω, τώρα λέω εδώ, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή πω, λέω, είναι πολύ ωραία. Θα μπω και θα ζητήσω για όλους τους αποστάτες έναν έναν. Όλους, έναν. Δεν έχουν αμαρτήσει αμαρτίαν θανάσιμον. Έχουν πέσει τα παιδιά, μεγάλοι. Όμως έχουμε εξουσία. Γιατί έχουμε παρησία. Γιατί πιστεύουμε στον αληθινό. Γιατί μας έδωσε νόηση να εννοήσουμε τον αληθινό. Το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Άρα μπορώ να πάω να ζητήσω. Και ξέρω ότι μ' ακούει όταν ζητάω. Άρα θα μ' ακούσει. Και θα δώσει ζωή σε αυτόν. Γιατί είναι αμαρτία θανάσιμος. Δεν λέγω περί κίνησης αμαρτίας να ερωτήσει. Πάσαν αδικίαν είναι αμαρτία και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα και μια εξουσία. Που δεν την είχα αναγνωρίσει. Δεν την είχα εννοήσει, δεν την είχα χρησιμοποιήσει και λέω να τη χρησιμοποιήσουμε, αδελφοί. Να τη χρησιμοποιήσουμε για τους αδελφούς μας που αμαρτάνουν ουχή αμαρτίαν θανάσιμον. Λέω, Κύριε, ζητάμε. Δεν μας ακούει.
Να δούμε, θα είναι αληθινός ο λόγος, ο αλήθεια είναι ο λόγος. Θέλει δώσει εις αυτόν ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι πολύ καλός. Και έχουμε να ζητήσουμε για αδελφούς μας που είναι λιγάκι έξω, παιδιά, νέους, νέες, αδελφούς, αδελφές. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε με τη χάρη του Χριστού. Να το ξεκινήσουμε, να το ζητήσουμε και πιστεύω ότι ο Θεός θα δώσει ζωή αιώνια. Αλλά αδελφοί μου, θυμηθείτε πως αρχίσαμε. Ο Θεός μας έδωσε μία αποστολή. Και αυτό να ζητάμε είναι μία αποστολή. Μας έδωσε μία αποστολή. Μας έδωσε ένα έργο. Να εργαζόμαστε και να φυλάτουμε. Να εργαζόμαστε το έργο και να φυλάτουμε το έργο του Θεού. Και ο Θεός θα μας ακούει, θα ζητήσουμε και θα μας δίνει. Αμήν.